Προηγουμένως που σας κοίταζα, ότι είσαι ένας άνθρωπος που εκπέμπεται, έχετε μια ακτινοβολία. Και νομίζω ότι αυτό το εισπράττει και ο άνθρωπος που έρχεται να σας ακούσει και έχετε και πολύ μεγάλες επιτυχίες στη ζωή σας, νομίζω. Δηλαδή είστε από τις γυναίκες που αγαπηθήκατε. Δεν είστε από τις γυναίκες που δεν αγαπηθήκατε. Εάν δείτε καλλιτέχνες που τραγουδάνε κάθε βράδυ στη νύχτα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι έχουν απάνω τους ένα άστρο. Άλλοι δεν έχουν. Είναι αυτό που λάμπει το άστρο και δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή το έχω παρατηρήσει αυτό. Σε όποιον έχω πει ότι εσύ θα ανέβεις και θα κάνεις βήματα παραπάνω από εκεί που είσαι, τα έχει κάνει η κυρία Παναγιωταρέα. Σε ποιο το έχετε πει αυτό, κυρία Δημητρίου? Σε πολλούς καλλιτέχνες. Δεν θέλω να πω ονόματα. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να μην πω. Για πρώτη φορά. Όχι, σας παρακαλώ. Αλίμονο. Εγώ δεν πειράζω κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι αγκαλιάζετε τους νέους ανθρώπους, δεν πολύ. Είναι. Τους φοβόσαστε ότι μπορεί να σας αντικαταστήσουν? Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να με αντικαταστήσουν. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει μία δικιά του φωνή, μία ξεχωριστή φωνή. Δηλαδή, όταν μ' ακούνε στο ραδιόφωνο, λένε αυτή είναι η Άντσελα Δημητρίου. Δεν μπορεί να βγει άλλη η Άντσελα Δημητρίου. Όσο και εγωιστικό να ακούγεται. Ακούγεται. Είναι αλήθεια όμως. Έχω μία δικιά μου χρειά. Ένα δικό μου ύφος. Ένα δικό μου στυλ. Που είναι πολύ δύσκολο να το μιμηθεί κάποια άλλη. Και το διαμορφώσαμε. Προσπαθήσαμε. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Και το διαμορφώσατε σιγά σιγά, δεν είναι? Ναι. Και ούτε έκλεψα από καμία τραγουδίστρια από τις παλιές που έχω δουλέψει. Τις λάτρευα, τις θαύμαζα, τις σεβόμουν. Καθόμουν από κάτω και τις χάζευα. Κάποια στιγμή δεν πίστευα ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που τους έβλεπα στη τηλεόραση και έτρεμα. Όπως? Όπως το Λιβασκόπουλο. Όπως Γλίτσα Διαμάντη. Όπως Βίκη μου σχολείου. Είναι τεράστια ονόματα. Όπως Στράτου Διονυσίου. Δηλαδή, ούτε στα πιτερλά μου όνειρα. Ο Βασίλη Τιτσάνη. Αλλά έγινε αυτό όμως. Ναι. Έγινε και καμιά φορά όταν βάζω στο βίντεο κάποιες παλιές μου κασέτες που έχω με διάφορα αφιερώματα από διάφορους χώρους και βλέπω αυτούς τους καλλιτέχνες που έχω δουλέψει, βλέπω τον κόσμο που με αποθέωνε και με αποθέωνει ακόμα, δεν το πιστεύω. Δηλαδή είμαι χαμηλών τόνων. Δεν λέω «Α, τι είναι αυτά» και... γιατί τα έχω κάνει όλα, δηλαδή υπάρχει ένας κορεσμός πια. Να σας πω, όταν βλέπετε τον εαυτό σας 15 χρόνια πίσω, 10 χρόνια πίσω... 20 χρόνια πίσω. 20 χρόνια πίσω. Τι λέτε, ότι είσαστε καλύτεροι τώρα ή λέτε... Ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαι όρημη. Τότε ήμουνα ανώρημη. Τότε ήμουνα κοριτσάκι που είχε το τρακ, που πάλευε σιγά σιγά να ανέβει, ένα σκαλοπάτι, να κάνει ένα βινήλιο, να κάνει δεύτερο βινήλιο, να μπει μες στα σπίτια, να ακουστεί στον κόσμο, να την αγαπήσει ο κόσμος. Τότε πάλευα έτσι. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Μοιάζει σαν ο κόσμος να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή σας. Βέβαια παίζει. Σας νοιάζει τι λένε για σας? Βεβαίως. Βεβαίως με νοιάζει. Σας ενοχλεί όταν μιλάνε για τα προσωπικά σας θέματα? Ναι. Με ενοχλεί όταν λένε ψέματα. Με ενοχλεί όταν με το παραμικρό κάποιος δικός μου άνθρωπος, αίμα μου, θα έχει κάποιο πρόβλημα, θα τρέξουν όλα τα κανάλια. Ενώ στο δίπλα δωμάτιο δεν θα πάει κανένας, κυρία Παναγιωταρέα. Που μπορεί να είναι η κυρία Ελένη της κυρίας Μαρίας. Αυτό το τίμημα... Δηλαδή, αυτό το τίμημα έχει επωνυμία, δυστυχώς. Αυτό το τίμημα των επωνύμων. Ακριβώς, το είπα. Και από την άλλη μεριά... Καλά, είναι όλα καλά όμως. Έχετε δίκιο αυτό που λέτε, βέβαια. Από την άλλη μεριά όμως, αυτός ο κόσμος είναι αυτός που θα πάει να αγοράσει το δίσκο, να τον ακούσει. Ναι, αλλά βγάζουν και μόνοι τους πράγματα, δηλαδή... Βγάζουν δικούς τους μύθους, που δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν μπορεί να, πούμε, να λένε ότι σήμερα γίνεται αυτό, αλλά δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε εκείνο και μάλλον δεν θα γίνει εκείνο, γιατί έγινε αναβολή εκεί. Δηλαδή, βγάζουν πράγματα δικά τους. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνουν? Για να έχουν θέματα, γιατί δεν υπάρχουν θέματα στις ειδήσεις και ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, θέματα για να βάλουν στις ειδήσεις. Δεν έχουν τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούν να ασχοληθούν. Και να αφήσουν λιγάκι τους καλλιτέχνες, και μιλάω γενικότερα, να τους αφήσουν λιγάκι ήσυχους.
Του αφήσουν και αυτού να είναι. Να είναι καλλιτέχνη, να είναι ήσυχοι. Βεβαίω, γιατί δεν θέλουν. Γιατί άμα κόψουν και σε δημοσιότητα, δεν ξέρω πόσοι από αυτού θα παραμείνουν στην δημοσιότητα. Κάνε πολύ μεγάλο λάθος. Ο Μανώλης Ολυδάκης, τον οποίο τον ξέρω και τον αγαπάω πάρα πολύ, πόσα χρόνια, κυρία Παναγιωταρέα, έχει να βγει στη δημοσιότητα. Πετε μου, πόσα χρόνια. Πολλά φαντάζομαι. Πάρα πολλά. Πουλάει. Γιατί πουλάει. Γιατί έχει ωραία φωνή. Έχει ωραία τραγούδια. Έχει ωραία φωνή, γράφει ωραία τραγούδια και κρατάει ένα στυλ δικό του. Δεν μπορούν λοιπόν πολύ καλλιτέχνες να το κρατήσουν αυτό. Εσείς, κυρία Δημητρίου, φροντίζετε από την αρχή να αφήσετε έξω τη ζωή σας από τη δημοσιότητα. Εμένα μου έχουν πει πάρα πολλοί φίλοι μου που με αγαπάνε ότι stop, μην ξαναμιλήσεις σε κανέναν. Κλείσε τα τηλέφωνά σου. Αυτοί θέλουν τροφή. Εσύ γιατί να τους δίνεις συνέχεια το πρωί μέχρι το βράδυ. Σταμάτησε το. Απαντάτε. Και άστος να λένε. Δεν απαντάω πια στο τηλέφωνο. Δεν απαντάτε. Έχω σταματήσει. Απαντάτε στους δημοσιογράφους πια. Δεν απαντάω. Εξαρτάται σε ποιο είναι. Ακριβώς. Εξαρτάται σε ποιο επίπεδο μου μιλάει ο δημοσιογράφος και με ποιον έχω να κάνω απέναντί μου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πες μου γιατί δεν είσαι εδώ. Γιατί μ' αφήνεις να χαθώ. Δε φταίς εσύ, δε φταίω εγώ. Χωρίς εσένα πώς θα ζω. Πες μου γιατί δεν είσαι εδώ. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Είναι κρύα τα σεντόνια και οι τείχοι με τρομάζουν. Το μυαλό μου πάει να σπάσει με φωνές που με δικάζουν. Είναι κρύα τα σεντόνια και οι τείχοι με τρομάζουν. Οι παλιές οι αναμνήσεις την καρδιά μου τη χαράζουν. Είναι κρύα τα σεντόνια και οι τείχοι με τρομάζουν. Το μυαλό μου πάει να σπάσει με φωνές που με δικάζουν. Είναι κρύα τα σεντόνια και οι τείχοι με τρομάζουν. Οι παλιές οι αναμνήσεις την καρδιά μου τη χαράζουν. Πληγώνεστε εύκολα. Πάρα πολύ. Και τώρα ακόμη. Και τώρα ακόμα, ναι. Γιατί, έπαψα να είμαι άνθρωπος. Έπαψα να έχω αισθήματα. Όχι, αλλά μετά από τόσα χρόνια που έχετε υποστεί τέτοιο καταιγισμό, ανακαρδιό νομίζω. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτα, έπρεπε να ήμουν απορωμένη, να έχω πορωθεί. Όχι βέβαια. Και να μην έχω δάκρυα. Τα δάκρυα για τους ανθρώπους. Τα μοιράζετε αυτά τα προβλήματά σας με την κόρη σας, με τη μητέρα σας. Ναι, ναι, μα η κόρη μου τα βλέπει στα διάφορα κανάλια. Και κριτικάρει πολύ άσχημα. Και αύριο μεθαύριο θα ήθελα να τους πω ότι μην τυχόν και έχουν την κόρη μου απέναντί τους. Και εκεί θα δούμε τι θα έχουν να τις πούνε. Όχι εμένα.